Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer Agency και σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε περιεκτικά και όσο μπορούμε πιο στοχευμένα για τη διαφήμιση στο Instagram. Κάποιους στόχους, κάποια πράγματα, κάποια tips και γενικότερα έναν οδηγό για να μπορούμε να έχουμε ένα μπούσουλα στο πώς μπορούμε να δημιουργούμε στοχευμένες διαφημίσεις. Πάμε να δούμε. Η διαφήμιση στο Instagram είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να φτάσετε στο κοινό σας και να προωθήσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία. Το κλειδί για μια επιτυχημένη καμπάνια είναι η δημιουργία ενός σύντομου και ελκυστικού βίντεο το οποίο θα κεντρήσει την προσοχή του θεατή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει να προσδιορίσουμε τον στόχο του βίντεο, για ποιο λόγο το δημιουργούμε και τι περιμένουμε να κερδίσουμε από αυτό. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τη δημιουργία του βίντεο, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Πρώτον, θέλουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις, παραγγελίες ή θέλουμε να αυξήσουμε το πελατολόγιο μας. Δεύτερον, θέλουμε να βελτιώσουμε την αναγνωρισιμότητα του brand. Τρίτον, θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερους followers. Αφού κατανοήσουμε λοιπόν ποιος είναι ο βασικός στόχος της διαφήμισης, εστιάζουμε σε αυτό και μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνουμε συνεχώς και άλλο περισσότερο τις διαφημίσεις μας. Όταν λοιπόν αποφασίσουμε ποιος είναι ο στόχος μας και ξεκινάμε πάμε στο επόμενο βήμα, πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι το hook που θα ξεκινάει το βίντεο. Η προσοχή λοιπόν των χρηστών στο Instagram είναι περιορισμένη αρκετά. Τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να ξέρετε, το βίντεο είναι τα πιο κρίσιμα. Άρα το hook πρέπει να είναι εντυπωσιακό και να προκαλεί το θεατή να συνεχίσει να παρακολουθεί. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε ένα δυνατό οπτικό ή μια πολύ καλή ερώτηση. Ή να χρησιμοποιήσουμε έντονα χρώματα ή μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Πράγματα λοιπόν τα οποία με πειραματισμό μπορούμε να δούμε όσο περνάει ο καιρός με τη δημιουργία των βίντεο που κάνουμε, τι τριγκάρει και τι τραβάει περισσότερο τον υποψήφιο πελάτη και θεατή. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι πρέπει να έχουμε σύντομες και κατανοητές προτάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα Instagram βίντεο πρέπει να είναι μικρής διάρκειας, οπότε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μιλάμε σε απλή γλώσσα και αποφεύγουμε τις πολύ μακροσκελείς περιγραφές. Πάμε στο τέταρτο βήμα. Αφού έχουμε δημιουργήσει και έχουμε εισάγει το προϊόν ή την υπηρεσία, αφού τραβήξουμε λοιπόν την προσοχή, πρέπει εδώ να αναφέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προσφέρουμε στον υποψήφιο πελάτη. Δείχνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τονίζουμε το πρόβλημα που λύνει. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι σημεία κλειδιά για να μπορούμε να έχουμε μια πολύ στοχευμένη και ποιοτική διαφήμιση, δηλαδή ένα πολύ ωραίο βίντεο. Το πέμπτο βήμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να προσθέσουμε ελκυστικά οπτικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να ενσωματώσουμε κείμενα σε κινούμενες γραμματοσειρές, όμορφα animations, όμορφα δημιουργικά εφέ και μουσική που μπορεί να ταιριάζει με τον brand μας. Αυτό, αν μας δυσκολεύει να το κάνουμε, εμπιστευόμαστε επαγγελματίες για αυτό το κομμάτι και αν δεν μπορούμε να δυσκολευόμαστε να κάνουμε και ποιότητα στη βιντεογραφία μέσω με την οποία θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο ακόμα επαγγελματικό. Πάλι, μιλάμε επαγγελματίες, είναι κάτι που κάνουμε και εμείς με επαγγελματική βιντεογράφηση και φωτογράφηση και δημιουργούμε πραγματικά τρομερά βίντεο τα οποία φέρνουν στις διαφημίσεις μετά που δημιουργούμε στοχευμένα αποτελέσματα. Το έκτο βήμα λοιπόν είναι η προτροπή για ενέργεια, το call to action. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι θέλουμε να λέμε στον υποψήφιο πελάτη, viewer, τι πρέπει να κάνει μετά αφού δει το βίντεο. Κάντε σου είπα για περισσότερα. Πατήστε το link για το προφίλ μας ώστε να δείτε το προϊόν ή να αγοράσετε ή να συμπληρώσετε κάποια φόρμα. Οτιδήποτε και να είναι αυτό, πρέπει πάντα να του προτρέπουμε να κάνει μια ενέργεια. Το 7ο βήμα είναι το κλείσιμο με λογότυπο και σλόγγαν. Τι σημαίνει αυτό? Κλείνουμε το βίντεο με το λογότυπο της επιχείρησης ή ένα σύντομο σλόγγαν που μένει στο μυαλό των θεατών. Αυτό θα βοηθήσει την αναγνωρισιμότητα του brand. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν τελειώνει ένα βιντεάκι να λέμε και μια ωραία τάκα η οποία πάντα πολλές φορές περιμένει και ο viewer να την ακούσει στο τέλος γιατί του έχει κάτσει στο μυαλό ωραία και περιμένει. Μπορείτε να δείτε πολύ παρόμοια και στην Ελλάδα βίντεο που κάνουν επαγγελματίες και χρησιμοποιούν ανάλογες τέτοιες ατάκες. 8ο βήμα. Πριν δημοσιεύσετε το βίντεό σας, πρέπει να το δείτε αρκετές φορές. Ελέγχουμε αν το μήνυμα είναι καθαρό και αν η διάρκεια του βίντεο είναι κατάλληλη. Κάνουμε δοκιμές με διάφορες εκδόσεις για να δούμε ποιο αποδίδει καλύτερα. Ένα το βήμα. Στόχευση κοινού. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρακτικό στήσιμο των διαφημίσεων. Ένα από τα πρώτα πράγματα και σημαντικά που κοιτάμε για μια επιτυχημένη διαφήμιση στο Instagram είναι η σωστή στόχευση.
Μας δίνει το Instagram τη δυνατότητα να επιλέγουμε ποιοι θα βλέπουν τη διαφήμιση με βάση κριτήρια όπως ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα, ok. Και όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αναλόγως. Για παράδειγμα, ηλικιακές ομάδες. Ποιο είναι το ηλικιακό εύρος του κοινού μας. Αν το προϊόν απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, συνήθως κοιτάμε μέχρι 35 ετών. Γεωγραφική στόχευση. Αν η επιχείρηση προσφέρει τοπικές υπηρεσίες, πρέπει να δούμε και πιο τοπικά πόλεις ή χώρες. Ενδιαφέροντα, εκεί ακόμα είναι πιο στοχευμένο εδώ και πιο ενδιαφέρον όταν χρησιμοποιούμε διαφημίσεις, καθώς μπορούμε να δούμε αν προωθούμε προϊόντα ομορφιάς, αν στοχεύουμε χρήστες που δείχνουν ενδιαφέρον για μακιγιάζ ή μόδα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά όταν δημιουργούμε στόχευση διαφημίσεων. Δέκατο βήμα. Χρήση Instagram Stories για τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τα Instagram Stories έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή και προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία στη διαφήμιση. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι καταλαμβάνουν όλη την οθόνη του χρήστη δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς περισπασμούς. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Πιάνει όλη την οθόνη του κινητού. Άρα, εδώ τα Stories πρέπει να είναι σύντομα, οπότε το μήνυμα πρέπει να είναι άμεσο. Χρησιμοποιούμε δυνατές εικόνες ή βίντεο και φροντίζουμε πάντα να συμπεριλαμβάνουμε call to action, γρήγορη επιλογή. Ενδέκατο βήμα. Οι influencers μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας μας, ειδικότερα όταν έχουμε δημοφιλή πρόσωπα στο Instagram για να προωθήσουμε ένα προϊόν. Υπάρχουν οι micro-influencers και οι μεγάλοι influencers, δηλαδή οι πιο γνωστοί. Οι micro έχουν μικρότερο αριθμό followers, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο αφοσιωμένο το κοινό. Προσφέρουν και πιο αυθεντικές και προσωπικές προτάσεις. Οι μεγάλοι influencers έχουν από χιλιάδες έως εκατομμύρια followers και έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν το προϊόν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει και μεγαλύτερο κόστος. Δωδέκατο βήμα, λοιπόν, είναι η χρήση των hashtags. Τα hashtags είναι ένας τρόπος να αυξήσετε την απήχηση της διαφήμισης. Δηλαδή, μας επιτρέπει έως 30 hashtags σε κάθε ανάρτηση στο Instagram, οπότε για καλύτερα αποτελέσματα πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσει από 5 έως 10, αλλά και παραπάνω να χρησιμοποιήσει, αν έχει νόημα, εννοείται τα χρησιμοποιείς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε brand specific hashtags, δηλαδή ένα μοναδικό hashtag που συνδέεται με το brand μας και το βάζουμε παντού, ή τα trending hashtags, τα οποία είναι τα trending τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο και χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε νέους χρήστες. 13ο βήμα. Η χρήση βίντεο για αυξημένο engagement. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίντεο τα οποία είναι αποτελεσματικά για να κερδίσουν την προσοχή του κοινού. Μπορεί να περιέχουν βίντεο που έχουν μεγαλύτερη απήχηση και έχουν μεγαλύτερο engagement από τις στατικές εικόνες. Το μήκος βίντεο πρέπει να είναι σύντομο από 15-30 δευτερόλεπτα και οπτικά ελκυστικό περιεχόμενο, δηλαδή να έχει πολύ ψηλή ποιότητα και να περιλαμβάνει δυνατές εικόνες και κινούμενα γραφικά που τραβάνε το βλέμμα του θεατή. Πολύ σημαντικό. 14ο και τελευταίο βήμα, για να ολοκληρώσουμε αυτό το βίντεο, σας τα λέω βήμα-βήμα. Συνοπτικά, για να έχετε ένα μπούσουλα πώς να δημιουργήσετε στοχευμένα βίντεο για διαφημίσεις, είναι η παρακολούθηση της απόδοσης. Τεράστια σημασία. Instagram Insights και A/B Testing. Ακόμα και πολλές φορές αναλύτηση με πιο προχωρημένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και εμείς. Χρησιμοποιούμε εργαλεία του Instagram για να δούμε πόσο καλά αποδίδουν οι διαφημίσεις. Μετράμε προβολές, likes, shares, αλληλεπιδράσεις, ακόμα και επικοινωνίες μέσω του Analytics. Παραγγελίες, δηλαδή πράγματα τα οποία βλέπουμε τι φέρνει στο τέλος της ημέρας όλο αυτό που κάνουμε. Δοκιμάσουμε επίσης στο A/B testing διάφορες εκδόσεις της διαφήμισης για να δούμε ποια έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να αλλάξουμε κάποιο κείμενο, εικόνες ή κάποια call to action, ποιος συνδυασμός λειτουργεί καλύτερα για μας. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, η επιτυχημένη διαφήμιση στο Instagram βασίζεται σε μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική που συνδυάζει ισχυρό οπτικό περιεχόμενο, στοχευμένη προσέγγιση και συνεχή βελτιστοποίηση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια από επαγγελματίες, μέσα από την οποία μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη δημιουργία βίντεο περιεχομένου, στη δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων, όπως και συμβουλευτική, για να αυξήσετε το κοινό σας και το πελατολόγιο σας, όπως και τις παραγγελίες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο.